Εμείς, επειδή είχα εγώ την εμπειρία από τα δικά μου τα ταξίδια, φτάσαμε εκεί 9 παρά 20. Στο σημείο αυτό είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε αρνητική διαφήμιση στην εκπομπή. Μην ξαναπετάξει κανείς με Ράιαν. Καλά, σίγουρα. Καλησπέρα σε όλους σε μία ακόμα εκπομπή με τις υπέροχες περιπέτειες ενός πατέρα. Τη γυρνάμε στα μάξι, έχουμε μόλις φτάσει, όχι μόλις, χθες φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και τώρα ξεκινάμε για Χαλκιδική. Και τώρα που τα έχουμε φρέσκα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία του αεροδρομίου. Η αλήθεια είναι ότι τα μωράκια μπορούν να πετάξουν από τις πρώτες μέρες κατευθείαν πάνω στο αεροπλάνο, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Το αν έχετε ακούσει κάτι διαφορετικό, δεν ισχύει απλά. Απλά αυτό που θέλω να σας προειδοποιήσω είναι ότι έχει μεγάλη διαδικασία γενικά το αεροδρόμιο. Πολύ μεγάλη διαδικασία. Το πρώτο είναι να πάτε κάνα 2 ώρες πριν. Δηλαδή, αν πετάτε 10, καλή ώρα που πούμε εμείς, να είστε εκεί από τις 8. Εμείς, επειδή είχα εγώ την εμπειρία από τα δικά μου τα ταξίδια, φτάσαμε εκεί 9 παρά 20. Στο σημείο αυτό είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε αρνητική διαφήμιση στην εκπομπή. Μην ξαναπετάξει κανείς με Ράιαν. Καλά, σίγουρα μην πετάξει με Ράιαν. Και γενικά να μην πετάξει με Ράιαν, και το λέω με πόνο αυτό, γιατί η Ράιαν είναι η αλήθεια ότι... Εντάξει, συγγνώμη εδώ που διακόπτω, γιατί ναι, να μην πετάξει, αυτό το έκαναν για μένα, το έκανε το αεροδρόμιο. Γιατί η Ράιαν, το που της κάνουν εμπάρκο. Η Ράιαν κάνει συμφωνίες με το αεροδρόμιο, για να μην πληρώνει πήγε σε άλλο κτίριο. Πριν από κάνα δίμηνο αλλάξανε τη Ράιαν και πλέον την έχουν πάει σε άλλο κτίριο μες στο Βενιζέλος. Και για να πας εκεί είναι χειρότερα και από το Charles de Gaulle στο Παρίσι. Δηλαδή, περνάς κανένα δεκάλεπτο υπόγειος κυλόμενους διαδρόμους. Αν δεν ξέρεις, χάνεις σίγουρα την πτήση σου. Και γενικά υπάρχει ένας δρόμος μακρύς μέχρι να φτάσεις να πετάξεις. Τώρα, αν έχεις και καρότσι και βαλίτσες και τα λοιπά με το παιδί, η διαδικασία είναι κάπως επίπονη και έχει πολλά ανεβοκατεβάσματα. Δεν λειτουργούσε και ένα σανσέρ, κάναμε ένα μαγικό εκεί. Τρώμαξε λίγο ο σύντροφος με την κυλιόμενη σκάλα. Δεν έκανε ένα μαγικό. Το πήγε το καρότσι μαζί με το μωρό με την κυλιόμενη στο ένα τέτοιο. Μπράβο, και είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο. Δεν είναι απλό και εύκολο, είναι πολύ επικίνδυνο. Τώρα, για να συμβουλέψουμε τους ανθρώπους, γιατί είναι συμβουλευτική, εμπειρική εκπομπή. Ωραία, μην το επιχειρήσετε, ας κρατάει. Άλλο πράγμα του συμβουλεύουμε τους ανθρώπους. Α, σταμάτα. Θα σου λέω πότε θα μιλάς. Θα το παίξω αυστηρό σήμερα. Καταρχήν το παιδί δεν έχει κάτι για να ταξιδέψει. Θεωρητικά αρκεί μόνο το πιστοποιητικό γέννησης. Κανονικά πρέπει να έχει βγάλει διαβατήριο μάλλον για να ταξιδέψει, αλλά τώρα βες κάσε 100 ευρώ για να βγάλει διαβατήριο το παιδί για να πας στο Σαλονίκη Αθήνα. Μας δεν μας ζητήσαν τίποτα. Συνήθως, επειδή είναι πολύ γλυκά τα μωράκια, παίζουν εκεί οι κοπέλες και τα αγοράκια στο αεροδρόμιο και δεν έχει κανένα θέμα που δεν είχαμε κι εμείς. Δεν είναι τα εισιτήρια φθηνά, διότι φόρο πληρώνει το παιδί, που σημαίνει ότι στα 50 ευρώ που κάνει το εισιτήριο της Ryanair, 60-70 πόσο κάνει, τα 40 είναι οι φόροι, άρα δεν γλιτώνεται κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που σας συμβουλεύω και το μάθαμε τελευταία στιγμή, εγώ τουλάχιστον, ο σύντροφός μου το ξέρω να της το είπα, έχει δικαίωμα η μητέρα, εφόσον θυλάζει, και να μην θυλάζει πει και ψέματα, δεν πειράζει, να μην περάσει το παιδί ούτε και αυτή από εκείνο την πύλη που κάνουν τον έλεγχο το σωματικό, για να μην φάνε την ακτινοβολία. Οπότε το ζητάτε ευγενικά ότι η μητέρα είναι θυλάζει και θέλουμε και οι δύο να περάσουν από τα πλάγια, τους κάνουν σωματικό έλεγχο και όλα είναι μια χαρά, γλιτώστε την ακτινοβολία. Φυσικά, επειδή το καροτσάκι περνάει μέσα από το, πώς το λένε, αυτό που περνά τον ημάντα, εκεί χρειάζεται να είσαι πιο γρήγορο στην Ελλάδα, γιατί μην κάνεις φασαρία, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ. Έχω ένα μεγάλο ατύχημα. Ναι, δεν μπορώ να διακόψω όμως τώρα. Ναι, εντάξει. Μπράβο. Συνεχίζουμε, συμβαίνουν αυτά τις live εκπομπές. Άλλη εμπειρία από το αεροδρόμιο. Ποια ήτανε? Έχασα τον ερμό μου τώρα. Συγγνώμη που έχασα τον ερμό σου. Μεγάλη εμπειρία να μιλήσω, μπορώ. Για μένα ήταν η τουαλέτα. Α, ναι. Είχε δίκιο ο σύντροφός μου που έλεγε με το που φτάσαμε στο αεροδρόμιο, απλά φτάσαμε λίγο τελευταία στιγμή και είχαμε άγχος, να πάμε το μικρό να το αλλάξουμε και πάνω, γιατί okay, είχε κάνει μπολικά, αλλά κυρίως το αλλάξουμε ρούχα, γιατί είχαμε πάρει μαζί πιο χοντρά ρουχαλάκια, όπως όσοι ταξιδεύετε συχνά με το αεροπλάνο ξέρετε ότι και εμείς που είμαστε ενήλικοι, καλό είναι να έχουμε κανένα ζακετάκι πάνω, γιατί νομίζουν ότι μέσα στο αεροπλάνο μπαίνεις, ξέρω εγώ, σε ψυγείο κρεοπολίου, είναι στους -10.
Οπότε θέλαμε να αλλάξουμε και τη μικρή, να της βάλουμε κάτι μακρύ και ζεστό. Δεν το κάναμε εκεί που έπρεπε, σε εκείνες τις ωραίες τουαλέτες που έχουν το σηματάκι με το βρέφος απ' έξω, που όταν το ανακαλύψαμε στο Μακεδονία είδαμε ότι είναι πολύ βολικό. Και θυμάμαι κιόλας εκεί. Αναγκάστηκε η σύντροφός μου να το αλλάξει η γυναικεία τουαλέτα, που δεν θα το πούμε σε αυτή την εκπομπή, το πει σε δικιά της. Ήταν ένας μαραθώνιος και τη θαυμάζουμε γι' αυτό. Άρα καλό είναι τουαλέτα να το πάτε και να το αλλάξετε, να το μπαίνετε στο αεροδρόμιο κάπου που θα βρείτε μια φυσιολογική γιαβρέφη, γιατί δεν βολεύει κάπου αλλού. Αυτές που είναι γιαβρέφη βέβαια, το ξαναλέμε, είναι εκπληκτικές και πάρα πολύ βολικές. Κατά τα άλλα, είναι στο παιδί, όπως και με το αμάξι. Η δικιά μας, να είναι καλά, δεν πήρε χαμπάρι από την πτήση, ούτε που έσκουξε ούτε που έκλαψε τίποτα. Και μία συμβουλή ακόμα που... Συγγνώμη, γιατί δεν πήρε χαμπάρι το παιδί. Το παιδί ήταν και πολύ ζωηρό και πολύ ζωντανό. Δεν είναι ότι κοιμότανε και δεν κατάλαβε. Ναι, οκ, okay, δεν άρεσε πάρα πολύ, άλλο. Να το πούμε αυτό. Ναι, το απόλαυσε στην πτήση. Η συμβουλή που μας είχαν δώσει, και να είναι καλά που μας τη δώσανε, είναι ότι κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσης, εκεί που βουλώνουν και τα δικά μας τα αυτάκια και λίγο μασάμε καμιά τσίχλα ή απλά λίγο κλείνουμε το στόμα για να μην βουλώσουν, εκεί το παιδί δεν ξέρει να κάνει αυτό το πράγμα. Το βάζουμε στο βυζί της μαμάς, όσες στυλάζουν, οι υπόλοιπες δεν ξέρω τι κάνουν. Πιπίλα. Και το παιδάκι με αυτό το που κάνει, ξεβουλώνουν τα αυτάκια του και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε για να συνοψίσουμε. Όχι, συγγνώμη. Πες και το απρόβλητο. Με την καθέρση. Ναι, εκεί που πήγαμε να προσγειωθούμε και το είχαμε στο στόμα και κάναμε. Το είχαμε, μικρή το είχε, όχι εγώ. Φτάνει εκεί να προσγειωθεί. Στο Μακεδονία ήταν προσγειώνεσαι, είναι αυτό που είσαι μέσα στη θάλασσα και νομίζεις ότι θα προσθαλασσωθεί. Και με το που φτάνει εκεί λίγο πριν να κουμπίσουμε, παπ, το ξαναδίνει μια πάνω. Φτάσαμε πολλές πτήσεις μαζί, μάλλον ότι είχαν θέμα και μας έκανε μια γύρα όλη την πόλη. Και ευτυχώς κάνα δεκάλεπτο συνέχισε να παίζει στο βίζο και όλα πήγανε μια χαρά. Κάνω μια σύνοψη γιατί το βίντεο βγήκε μακρύ. Η σύνοψη είναι ότι πρώτον, από την ώρα που πετάτε, ένα διωράκι πριν να πάτε στο αεροδρόμιο. Ράιαν ή ξεράιαν, να έχετε το χρόνο να την αλλάξετε, αν θέλει να φάει, να πάτε με την ησυχία, να περάσετε τους ελέγχους και ό,τι μπορεί να προκύψει. Σας επαναλαμβάνω, επειδή είμαι συχνός ταξιδιώτης, καμία σχέση το μόνο σου με το να έχεις παιδί. Δεύτερη συμβουλή, η μητέρα και το μωρό να μην περάσουν από τις ακτίνες μέσα, να περάσουν από δίπλα και απλά τους ελέγχουν λίγο πιο εξονυχιστικά με το που θα περάσουν από τα πλάγια. Τρίτον, να του έχετε πάει τουαλέτα με το που βρείτε μπαίνοντας για να το αλλάξετε, βάλετε τα χοντρά ρουχαλάκια γιατί έχει κρύο μέσα στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο και να μην ψάχνεστε μετά πιο μέσα. Τέταρτον, ποιο είναι το τέταρτο που είχα πει? Α, προσγείωση και απογείωση, ή πιπίλα, ή αν θυλάζει το βάζουμε στο βίζο, για να είναι αυτά και του μια χαρά. Κατά τα άλλα, μια υπέροχη διαδικασία και δεν έχει ηλικία. Εμάς είναι 2,5 μηνών και την έκανε μια χαρά και το γούσταρε κιόλας και πάρα πολύ. Αυτή είναι η εμπειρία, μην ψαρώνετε, μην κολλάτε. Ό,τι και να σας λένε είναι σχετικά απλή διαδικασία, απλά είναι κουραστική. Δηλαδή μετά πάτε σπιτάκι και λιώνετε. Οι μαμάδες. Ναι, οι μαμάδες θυλάζουν και αυτές μετά λιώνουν εκεί. Λοιπόν, ήταν μία ακόμα εκπομπή. Δεν το έχουμε πει. Μου ζητήσανε φίλοι, τελειώνοντας εκπομπές, να κάνω αυτό που κάνουν όλοι. Κάντε like από κάτω έτσι που δείχνουν, κάντε share που δείχνουν και από εκεί, subscribe στο κανάλι κάπου από εδώ και όλα τα σχετικά, αν και δεν μου αρέσουν πολύ αυτά. Όποιος νιώθει τα κάνει. Και φυσικά μπορείτε να αφήσετε το σχολείο σας από κάτω. Αν έχετε εμπειρία από αεροπλάνα, θα χαρούμε πολύ να την ακούσουμε. Καλή, κακή ή οποιαδήποτε, για να την κουβεντιάσουμε. Και επειδή τώρα πάμε και θα κάνουμε και το πρώτο μπάνιο, θα επανέλθουμε με επόμενες περιπέτειες σύντομα. Καλή συνέχεια σε όλους.